στη μέση ακριβώς τη νηστεία μας. Σταύρο προσκυνήσω. Μπράβο. Σταύρο προσκυνήσω για να μας δώσει δύναμη ο Σταυρός για να αντέξουμε το Γολγοθά της Αραγκωστής που δεν είναι τίποτα. Είναι ειρηνικό. Δεν έχουμε δοκιμασία και πάλι δυσκολευόμαστε. Έστω σε αυτή τη δοκιμασία που θέλουμε να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα που λέγεται πέρασμα, στα προβλήματά μας να τα περάσουμε, πρέπει να ατενίζουμε το Σταυρό. Και ήθελα να πω εκεί πιο ότι ο Σταυρός, οι έντολες και η αγάπη του Κυρίου είναι «Ή εμέ εδίωξαν και σας διώξουν». Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν μπορεί από το μυαλό του ανθρώπου να περάσει πιο. Γιατί περνάει σε πολλούς ανθρώπους αυτό και θέλω να το πω για να ακουστεί, γιατί έχει γίνει μία παρεξήγηση. Ότι ναι Κύριε, εσύ έπαθες, δεν ξέρω, ή οι μαθητές σου πάθανε, εγώ δεν θέλω να πάθω. Εγώ τα θέλω όλα. Δεν θέλω δοκιμασία. Δεν είσαι καλός Κύριος. Κι όμως ο Κύριος μας εδίδασκε από τα άνωθε που ήρθε κάτω, που είχε τα πάντα, ήταν δικά του, τη δόξα του, τον ελατρεύουν, στον Άγιο όνομά του, ήρθε και ταπεινώθηκε για να μας δείξει με τον τρόπο από το σπήλαιο, από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό, το τι ακριβώς έγινε. Άρα και εμείς αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε το Σταυρό, το δικό μας, όχι τον άλλον, διότι ο Κύριος ήταν ο έρωτης αμαρτία του κόσμου, σήκωσε το Σταυρό ολόκληρη της ανθρωπότητας, το Σταυρό το δικό μας, τότε είμαστε ανάξιοι και βάζουμε το Θεό στα μέτρα μας εκεί που μας συμφέρει. Λοιπόν, γι' αυτό ας λέμε τη λέξη πιο συχνά. Ναι Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Ό,τι και να είναι αυτό. Καλό, κακό, ο Κύριος ξέρει. Πιο πέρα λίγο, Γιώργο, στο 482. Να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Είναι ο αγγελικός χαιρετισμός προς την Παναγία Παρθένο. Αλλά τα λόγια αυτά ταιριάζουν και σε κάθε πιστή ψυχή που είναι αφοσιωμένη στον Κύριο. Ο Κύριος είναι μαζί με κάθε τέτοια ψυχή. Ο Κύριος μετά σου. Αυτά τα λόγια μπορούν να απευθυνθούν στον καθένα που τηρεί τις εντολές του Χριστού. Ο Κύριος θέλει να είναι μαζί με τον κάθε άνθρωπο. Αλλά πολλοί άνθρωποι αδιαφορούν με τις αμαρτωλές τάσεις τους, με τα λόγια τους και τα έργα τους. Απομακρύνονται από τον Θεό. Ιδού εγώ γάρ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Λέγει ο Κύριος σε εμάς όσους τον πιστεύουν. Ποτέ δεν θα πάψει να είναι μαζί μας αρκεί να του έχουμε δώσει την καρδιά μας και να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του. Μάλιστα. Ας φτιάξουμε μία λέξη που τα κλείνει όλα. Χαίρε ευχαριτωμένη. Χαίρι άκρας αγάπης ή και χαριτωμένη μέσα από τις γυναίκες ή πιο χαριτωμένη. Η υπεραγία Θεοτόκη. Αδέρφια μου, γιατί. Γιατί η Παναγία μας το τι ακριβώς έγινε και ήταν και χαριτωμένη. Ο τρόπος που γεννήθηκε. Τα εισόδια της Θεοτόκου που πήγε μικρή στην εκκλησία. Γαλουθήκε μέσα στην εκκλησία στον ναό του Σολομώντος που έμεινε μέχρι 12 χρονών. Γαλουχήθηκε πνευματικά. Βγήκε έξω η πρόνοια του Θεού. Είχε μεριμνήσει να βρεθεί και ο προστάτης που λεγόταν Ιωσήφ και από εκεί να έρθει ο άγγελος και να της φέρει το μεγάλο μήνυμα που αύριο γιορτάζουμε του Ευαγγελισμού. Το τι ακριβώς έκανε η Παναγία μας με τα λόγια
φαίνεται εύκολο. Στην πράξη, όταν όμως προσπαθήσουμε κι εμείς, θα δούμε ότι κάπου δυσκολευόμαστε. Γιατί? Γιατί η Παναγία μας, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας και το έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι πολλές φορές από την Εκκλησία μας, τη βιωτική μέρημνα, επαφές, σχέσεις, πρωτεύοντα ρόλο, δεν έδινε. Και έδινε στα πνευματικά. Και έδινε στα βιωτικά, στον άντρα που της είχε δώσει ο Κύριος για να την προστατεύσει. Εμείς εδώ δεν έχουμε την υπακοή στον νόμο του Θεού. Τα παιδιά μας δεν τα γαλουχίζουμε πνευματικά ακριβώς όπως την Παναγία, ο πατέρας της και η μάνα που την πήγανε στην εκκλησία, που έγινε χαριτωμένη, που βγήκε από την εκκλησία, βρήκε κάποιον προστάτη, σωστό, πάλι άνθρωπο δίκαιο του Θεού. Εμείς τα αφήνουμε όλα στα ουτουρού. Ας πω τη λέξη αυτή και να την δέσω κάπως με κάποιο χιούμορ ανθρώπινο, λαϊκό, γιατί εδώ πάει επειδή είπα τη λέξη κουτουρού. Κάποτε στις πολιτικές εκλογές κάποιος πρωθυπουργός που είχε μπει σφήνα, που είχε βγει στο μπαλκόνι πάνω, έλεγε στο ακροατήριο κάτω, δεν θέλω ου. Αν είχατε ακούσει. Ο κύριος Ράλης. Ναι. Δεν θέλω ου. Και αυτό το ου το πήρανε οι πάντες και τα πάντα. Όπως τη Πατουλίδου, πώς τη λένε την Αμερική, Πατουλίδου, που λέει για την Ελλάδα βρεγαμότο. Λοιπόν, αυτός είπε δεν θέλω ου. Και τα πήρανε αυτό το ου οι πάντες και τα πάντα. Κάποιος, ένας άνθρωπος, ήθελε να φτιάξει ένα σύλλογο ομάδα για να λειτουργεί σωστά και να αποδίδει σωστά, να έχει, όπως το ακορντεόν που ανοίγει και κλείνει όμορφα, μία αρμονία. Και λέει, παιδιά, για να το πετύχουμε αυτό και να έχουμε αυτό το όνομα όμορφο, πρέπει, ναι, αρμονία, όχι, αυτό που κλείνει όμορφα και ανοίγει πάλι σιγά. Αυτό. Λοιπόν, και λέει, για να το πετύχουμε αυτό, έχω βρει ένα σύστημα που θα σπάσουμε όλα τα συστήματα. Ποιο είναι το σύστημα αυτό? Και τα τρία ου, παιδιά. Δηλαδή, τι σημαίνει τρία ου? Οι παίχτες περιμένανε τώρα να ακούσουν όλοι αυτοί το σύστημα τα τρία ου. Τα τρία ου, παιδιά, που θα κάνουμε αυτή την αρμονία είναι κου, του, ρου. Αλίμονο αν εμείς βαδίσουμε με τα τρία ου. Κουτουρού. Ο Κύριος δεν ήρθε κουτουρού. Ήρθε να μας δώσει το αίμα του, έγινε χειροπιαστό, σταυρώθηκε χειροπιαστό, αναστήθηκε χειροπιαστό και ό,τι υπόθηκε πάνω στον Κύριο, τόσο αληθινό. Λοιπόν, για να είμαστε κι εμείς σαν την Παναγία και χαριτωμένοι, ας κάνουμε έναν αγώνα τουλάχιστον από τώρα. Ποιος αγώνας είναι? Είναι μία λεξούλα, αλλά λέει πολλά. Η Ιωακήμ και Άννα κάνανε το πρώτο βήμα, αυτό που θα πω, αυτή τη λέξη. Το ίμιση του παντός, η αρχή. Κάνανε την αρχή προς τον Κύριο. Και στο τέλος έγινε και χαριτωμένη. Και ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή μπορεί να γίνει και χαριτωμένη αν βάλουμε αρχή και όχι τρία ου κουτουρού. Λοιπόν, παρακάτω. Δέκα τρία.
Δεν βλέπω καθόλου. Μου σε εμποδίζει το φως. Μάλλον, με εμποδίζει το φως. Για δώσ' το εσύ. Το βλέπεις εδώ. 15. Όχι, 15. 13 θέλω. Το 13 είναι η αρχή. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι η αρχή. Εδώ. Εδώ τι είναι. 13. Η αρχή. 11. 11 είναι πιο πριν. Δεν είναι το σημερινό 11. Τώρα βλέπεις και τον κάνει. Ναι, ναι. 15. Είχε φύγει το φύγει. Μετάφραση, Ναι, ναι. Και αφού έτσι έλαβε υπόσχεση ο Αβραάμ και περίμενε με υπομονή επί χρόνους αρκετούς, 79, επέτυχε την ευλογία που του υπεσχέθη ο Θεός, όσον σχετίζει το αύτη προς τον επίγειον βίον. Είδε δηλαδή ο Αβραάμ απόγονον εκ της Σάρας, από τον οποίο επληθύνθησαν οι απόγονοι του Πατριάρχου εις έθνος μέγα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι εφόσον ο Αβραάμ σε αυτά που είπαμε πρωτήτερα έκανε την υπακοή και ο Κύριος είδε τον αγώνα του, στο τέλος δικαιώθηκε. Είδε το σπόρο του, το σπέρμα του και να γίνει σαν άμμο θαλάσσης μέσα στη γη και να απληθύνει ο σπόρος. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Πολλές φορές, μάλλον θα το πω ακριβώς όπως είναι στην εποχή μας, η κοινωνία μας έχει γίνει μία κοινωνία καταναλωτική. Δηλαδή, το χτύπημα που κάνει τακ 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 και εγώμαστε. Πρέπει να φύγουμε. Πω άργησα, έκανα, έδειξα και όλα μας κυνηγάνε για τα πάντα και τα πάντα. Και στο τέλος τι παθαίνουμε, ότι δεν τα προλαβαίνουμε και και στην ταβερνούλα όταν πάμε ή πάμε εδώ, πάμε εφόσον αν είμαστε ξεκούραστοι, αν είμαστε. Βλέπουμε όμως κάτι άλλο, ότι το καθημερινό που υπόθηκαν όλα τα σημεία του πατέρα εκεί που υπόθηκαν, ότι προπορεύεται ο Κύριος. Εμείς έχουμε αγχωθεί με τέτοιο τρόπο που τα προβλήματα κοιτάμε να τα λύσουμε εμείς. Πρώτον, κάνουμε κακό στον εαυτό μας, στην ψυχή μας, στον συνάνθρωπό μας, στα παιδιά μας και αν είμαστε πιο μεγάλοι στα εγγόνια μας. Και δεν υπάρχει η ηρεμία. Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται στο χρόνο. Βλέπουμε τον Αβραάμ ότι ο χρόνος πέραγε και είχε την υπομονή και την υπακοή να περιμένει από τον Κύριο αυτό που του υποσχέθηκε. Εμείς θέλουμε κάτι, αν δεν γίνει σήμερα, αύριο θα σκάσουμε. Και τα πράγματα θα έρθουν πάνω κάτω. Και τότε κάνουμε κακό πολύ πραγματικά στον εαυτό μας. Γιατί εμείς προσωπικά πάμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά που νομίζουμε ότι είναι καλά. Ο πατέρας πρωτήτερα είπε ότι καλό υπάρχει άνωθεν εστί. Και εμείς το ξεχνάμε εύκολα. Και εμείς τι λέμε. Στο πρόβλημά μας ξεχνάμε το Θεό. Και αυτό, αδέρφια μου, είναι εκ του πονηρού. Το λέω για να το δούμε βαθιά. Για να δούμε όμως τι λέει ο πατέρας σε αυτό το κομμάτι. 79. Όπως ο Αβραάμ προθυμοποιήθηκε να θυσιάσει στον Θεό το μονογενή του Ισαάκ, έτσι και εμείς ας είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε, να θυσιάζουμε για χάρη του Θεού κάθε αγάπη εγκόσμιο, κάθε αντικείμενο που μας ελκύει και μας χαροποιεί, προκειμένου να υπακούσουμε στο Θείο θέλημα. Ας στερηθούμε οτιδήποτε μας είναι προσφυλές. Λοιπόν, ας φέρουμε ένα παράδειγμα και να το απλοποιήσουμε αυτό που λέει ο πατέρας, που είναι πολύ θετικό και πιανόμαστε ένοχοι, ότι όταν ο Κύριος επέτρεψε, τον εδοκίμασε, τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ έδειξε υπακοή, ακριβώς αγάπη προς τον Κύριο και ανυπακοή ουδεμία.